παρακαλούμε, επειδή οι πλησιδιασμοί θα συνεχιστούν, έχουν βγει στη διάβια πάρα πολλοί πλησιδιασμοί και στην πόλη της Καλαμάτας, 700.000 σε όλη την Ελλάδα. Εμείς καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, αυτούς που τα σπίτια τους το επόμενο χρονικό διάστημα θα κινδυνέψουν, τους καλούμε να έρθουν σε συνεννόηση με τα σωματεία, με τους συλλόγους ταξιουργικούς, να μπορέσουμε μέρες πριν τον πληστηριασμό να παρέμουμε ώστε να γίνουν διακανονισμοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κανένας μόνος του. Όλοι μαζί, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τα συνδικάτα, μπορούμε να ανατρέψουμε πληστηριασμούς. Η εμπειρία και η πείρα από την Αθήνα το έχει αποδείξει. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί έχουν ακυρωθεί, έχουν αναβληθεί και πάνε σε διακανονισμούς. Μετά την παράδοση τον προηγούμενο καιρό των δανείων στα funds από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια των τροπολογιών του νόμου του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμαστε εδώ σήμερα να διαδηλώσουμε ενάντια σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας γυναίκα συνταξιούχου, η οποία για ένα δάνειο με αξίας γύρω στα 30, κοντά στα 40 χιλιάρικα χάνει αυτή τη στιγμή το σπίτι της και πληστηριάζεται από τα funds για ένα, έχει φτάσει στον τρίτο πληστηριασμό στα 65 χιλιάρικα. Επομένως, εμείς καλούμε όλο το επόμενο διάστημα να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια δραστηριότητα, πληστηριασμό, ό,τι υπάρχει, να απευθυνθούμε στα σωματεία, να απευθυνθούμε στους συνταξιούχους, στις ενώσεις, στο Σύλλογο Γυναικών, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα σήμερα. Πρόκειται για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Είναι η αρχή μιας ολόκληρης καταιγίδας που θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά μιλάμε για σπίτια απλών ανθρώπων που είχαν ένα μαγαζί και έπεσαν έξω, για κάποιους που δεν μπήγανε καλά τα πράγματα και δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν ούτε την πρώτη κατοικία τους, για σπίτια καινούργια που πουλούνται 60.000 στα κουαράκια των funds. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα την νιώσει όποιος και να είναι, ό,τι και να ψηφίσει, ό,τι και να κάνει, θα την νιώσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει να αντιδράσουμε. Και η μόνη αντίδραση είναι η λαϊκή κινητοποίηση. Όσο πιο νωρίς γίνεται, με ειδοποίηση, με ενημέρωση και με κινητοποίηση, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε να πάρουν τα σπίτια του λαού στην Καλαμάτα και αλλού από τράπεζες, από funds και από όλα αυτά. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί αλλά και οι επόμενες νομοθεσίες που ήρθαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας άνοιξαν το δρόμο για αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία. Είχε κάπου να πατήσει και πάει πάνω σε αυτά. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα για ένα σπίτι καινούργιο να βγαίνει στον πληστηριασμό για 60.000. Γι' αυτό καλούμε όποιον έχει μια καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο έγκαιρα να μπορέσουμε να παλέψουμε για να μην πέσουν τα χέρια του λαού στους τραπεζίτες.